μπροστά. Επί 9 ώρες ο Πέτρος Φιλιππίδης προσπαθούσε να πει σε δικαστές και ενόρκους ότι δεν είναι βιαστής. Άλλοτε κλαίγοντας και άλλοτε υψώνοντας τον τόνο της φωνής του, ο κατηγορούμενος ηθοποιός επιχείρησε να αντικρούσει τις βαρύτατες κατηγορίες του βιασμού και της απόπειρας βιασμού που του αποδίδονται. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι βιαστές. Ακόμη και αν εγώ παρεξηγούσα τη διάθεση κάποιου ανθρώπου, θα σταματούσα αμέσως. Έχει ακουστεί ότι δεν σέβομαι το όχι. Πώς θα αποδείξω ότι αυτό που καταγγέλνουν ότι έγινε πριν από 8, 12, 14 χρόνια δεν έχει συμβεί? Θέλησα να μιλήσω για το χαρακτήρα μου, για να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας δεν είναι αυτός που περιγράφουν εδώ επί 10 μήνες. Ήταν μια κατάθεση ψυχής. Ήταν ένας μοναχικός αγώνας για να πείσει το δικαστήριο για την αθότητά του. Οι καταγγελίες είναι μεθοδευμένες, φώναζε στους δικαστές. Και όταν αναφέρθηκε στους συναδέλφους του που δεν τον έχουν στηρίξει, όπως είπε, εξέφρασε την πικρία του. Ο κύριος Μπιμπίλας ξέρει ότι δεν είμαι βιαστής και βγαίνει και λέει πως θα στεναχωρηθεί πολλής κόσμος αν δεν μπει φυλακή ο Φιλιππίδης. Και επιμένει να λέει ότι είναι φίλος μου. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους η ζωή μου έχει γίνει φίλο και φτερό. Αυτό που δεν μου έχουν χρεώσει ακόμη είναι ότι έκανα φόνο ή ότι προσπάθησα να σκοτώσω άνθρωπο. Αυτή η απολογία έγινε με επιθετικό τρόπο. Άλλο περίμενα από τον Πέτρο. Δεν έγινε αυτό που εγώ είχα στην καρδιά μου. Εγώ έχω καταθέσει αυτό που είναι η αλήθεια που έχω αντιληφθεί όλα αυτά τα χρόνια. Με απασχολεί από την άποψη ότι θέλω να αποδοθεί η δικαιοσύνη για να γίνει μια κάθαρση σωστή για όλους. Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Δεν θέλω να είμαι έτσι. Η Λένα Δροσάκη, η οποία ήταν μάρτυρας κατηγορητηρίου στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, κλαίγοντας, απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Παιδιά, δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Η δίκη θα συνεχιστεί την Παρασκευή, οπότε και η εισαγγελέα της έδρας θα προτείνει για την ενοχή ή μη του Πέτρου Φιλιππίδη.